Θα αναδείξει αξιόλογους ανθρώπους, τους οποίους έχουμε ανάγκη να είναι στην πρώτη γραμμή του εθνικού παραγωγικού σχεδίου. Και δεύτερον, αποδεικνύει ότι η Λάρισα μπορεί να σηκώσει μεγάλες διοργανώσεις. Άρα για μένα είναι διπλή η χαρά. Και ερχόμαστε τώρα στα καθημερινά προβλήματα, που είναι όντως πολλά. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας στον Έλληνα αγρότη, ο αγρότης να γίνει πλέον και επιχειρηματίας και να αξιοποιήσει το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Χτες ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του μέτρου της νητρορύπανσης. Σύντομα θα έχουμε τη μεταποίηση και σε λίγες ημέρες το γνωστό net metering για το οποίο δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός πέρυσι. Για τα προβλήματα που ακούστε, ο κάθε επάγγελμα αγρότης απαντάμε ότι σύμφωνα με το 49-50-2016 θα πληρώσει λιγότερο φορό φέτος. Όσον αφορά το ασφαλιστικό, ήδη εξήγηλε ο κ. Αποστόλου ότι πιθανόν έχουμε μια μετακύληση των εισφορών για λίγο αργότερα. Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα και ξέρουμε ότι είναι δύσκολα. Αλλά δεν είμαστε απέναντι από τους αγρότες, είμαστε δίπλα. Τον άνθρωπο με τα μία τελευταία νοθεσία παρετού, ειδός ότι εξέστρα πτυοριούντος και αναπτάνιον αυτοκατάκτητος. Μαν θα δέτος αν δε η μέτρη καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας κρύας ή να μειώσει μάκαρτη. Σοφία ότι ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Και μια οικονομία που θα παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, τη γεωγραφική θέση και το εμπόριο παραγωγικό δυναμικό της. Σήμερα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία είναι ο χαμένος εξαγωγικός προσανατολισμός. Έχει μεγάλη σημασία πλέον η δημιουργία ισχυρής αναγνωρίσιμης ελληνικής ταυτότητας των προϊόντων, καθώς δημιουργείται ιστορική εξάρτηση στο φάσμα των προϊόντων που μπορεί χωρίς να εξάγει. Επομένως, είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ισχυρού πράγματος που να διασφαλίζεται με αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των λαών δημιουργούν ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, αναζητώντας πιστοποιημένα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης, βιολογικά και τοπικής ταυτότητας. Επομένως, αναδεικνύεται η ανάγκη χάραξης εθνικής πλέον στρατηγικής, όχι μόνο στα λόγια, στην πράξη και την αγροτική ανάπτυξη.